σίγουροι ότι το βράδυ της 25ης Ιουνίου ο ήλιος του Παρνοσόκ θα ξανανατείλει ως ήλιος δικαιοσύνης και προοπτικής. Μήνυμα αναγέννησης της παράταξης ώστε να επιτελέσει το ρόλο μιας πιο ισχυρής αντιπολίτευσης μετά την 25η Ιουνίου, που όπως είπα αποτελεί ημέρα ορόσημο, έστειλε χθες το βράδυ από τον κατάμεστο από κόσμο Δημοτικό Κήπο του Ρεθύμνου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κίνδυνος πλέον δεν είναι η αστάθεια, αλλά η παντοδυναμία της νέας δημοκρατίας, και ζητώ ισχυρή αντολή για να είμαστε ισχυροί αντιπολίτευση ανάκομα στην αλαζονία και το πελατειακό κράτος του συστήματος εξουσίας του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, που η παρουσία του μέσα σε λίγες μέρες στο Ρέθυμνο αποτέλεσε ισχυρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, που διεκδικεί τη δεύτερη κοινοβουλευτική έδρα του νομού, κάλεσε άπαντες να στηρίξουν με την ψήφο τους το κίνημα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η έδρα που κέρδισε μετά από 11 χρόνια το ΠΑΣΟΚ σε εκλογές του Μάη θα παραμείνει στα χέρια του Μανώλη Χνάρη. 25 Ιουνίου το Ρέθυμνο θα έχει έδρα και το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάλι ισχυρό. Μιλώντας στους ένθερμους υποστηριχτές του στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση του Ρεθύμνου που είχε όγκο και παλμό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην άρρηκτη, όπως είπε, σχέση που έχει οικοδομήσει το κόμμα του με τους πολίτες και δεσμεύτηκε πως δεν πρόκειται να απογοητεύσει κανέναν Έλληνα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, δώστε αγώνα. Με αγώνα θα είμαστε μεγάλοι νικητές. Με αγώνα θα καταφέρουμε αυτό που πριν 2 χρόνια φαινόταν ακατόρθωτο. Τη μεγάλη νίκη και την αναγέννηση της δημοκρατικής παράταξης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές του κόμματός του και καλώντας σε συστράτευση, μίλησε για τη νέα μάχη του Ιούνιου, ώστε η Κρήτη, που όπως τόνισε αποτελεί το κάστρο του ΠΑΣΟΚ, να βρεθεί ξανά στην πρωτοπορία και να αποκτήσει το χρώμα που της ταιριάζει. Γι' αυτό έχουμε χρέος να αναγεννήσουμε το κίνημα του Ανδρέα Παπανδρέου, για να υπάρχει επιλογή αξιοπρέπειας, επιλογή προόδου για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Και καλό εδώ, από το Δημοκρατικό Ρέθυμνο, από την Κρήτη, το ιστορικό κάστρο της δημοκρατικής παράταξης, κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, δημοκράτη, προοδευτικό, να έρθει να αγκαλιάσει τη νέα μας προσπάθεια. 25 Ιουνίου ο στόχος είναι ένας, το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει το μεγάλο